Με σύνθημα Φτούξελευθερία πραγματοποιήθηκε η πορεία υπερηφάνεια στη Λευκοσία, συμπληρώνοντας φέτος 10 χρόνια από τότε που η πορεία άρχισε να γίνεται θεσμό στην Κύπρο. Πλήθος κόσμου περπάτησε με ένα και μόνο μήνυμα: την ισότητα και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Στην Ιερουσαλήμ, σε μια πιο υποτονική ατμόσφαιρα λόγω πολέμου, γιορτάστηκε η πορεία υπερηφάνειας. Σχεδόν 10.000 άνθρωποι, κρατώντας πολύχρωμες σημαίες, Ισραηλινές σημαίες, περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους και φώναξαν το σύνθημα «Γεννημένοι ελεύθεροι». Γιορτινό το κλίμα στη Σεούλ. Χιλιάδες οι συμμετοχές και σε αυτό το φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ευελπιστώντας σε καλύτερες μέρες πλήρους αποδοχής με μια ματιά ανθρώπινη από όλους. Ο μήνας υπερηφάνειας, ο Ιούνιος, ξεκίνησε στην Ταϊλάνδη με τη μεγαλειώδη παρέλαση, παρών και ο πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα με χιλιάδες κόσμο που ξεχύθηκε στους δρόμους της Μπαγκόνγκ. Με μουσική και σε γιορτινή διάθεση, το πλήθος των ανθρώπων γέμισε κάθε σημείο της πιο πολυσύχναστης εμπορικής περιοχής της ταϊλανδέζικης πρωτεύουσας. Στο παρκέ με μπασκετική εμφάνιση κατέβηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα καλαθός.